Κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συνδεόμαστε με αφορμή την ψηφιακή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 4 η ώρα και θα μεταδοθεί μέσα από το live media. Για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια πρωτοβουλία και διοργάνωση από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και την ΕΝΕ. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο κόσμος θα μπορέσει να ενημερωθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες πλέον και θα μπορέσει να μάθει από έγκριτους επιστήμονες ακριβώς πώς πρέπει να προλαμβάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, αλλά φυσικά και όλη την στρατηγική που θα μπορούσε πλέον να δημιουργηθεί γύρω από την υγεία και την οικονομία. Εσείς έχετε μια πολύ σημαντική τοποθέτηση μέσα στη διάρκεια της ημερίδας. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτά και συνεχίζουμε. Θα μιλήσω για το θέμα της πρόληψης, που είναι και το μόνο όπλο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, μέχρι να έχουμε κάποια δυνατότητα με φάρμακα, με θεραπείες που ακόμα δεν υπάρχουν. Η πρόληψη που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κανείς να την ταξινομήσει σε 4 βασικά όπλα. Το ένα που είναι το κλασικό όπλο σε θέματα ιώσεων και επιδημιών είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός ακόμα όμως δεν υφίσταται. Ελπίζουμε να τον έχουμε τους επόμενους μήνες. Άρα μέχρι να έχουμε το εμβόλιο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα άλλα 3 όπλα που έχουμε της πρόληψης, που είναι τα θέματα της κοινωνικής απομόνωσης, δηλαδή το περίφημο μένουμε στο σπίτι, τα θέματα της ατομικής υγιεινής και το τρίτο είναι το ζήτημα της ενίσχυσης του οργανισμού μας. Στο πρώτο, που είναι και το πιο βασικό, στο μένουμε στο σπίτι, είναι φανερό ότι αποτελεί την καλύτερη ασπίδα που διαθέτουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο για να προφυλαχθούμε από τον ιό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το μένουμε στο σπίτι συνεπάγεται και ορισμένες πάρα πολύ συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να τηρούμε και κυρίως όταν είμαστε αναγκασμένοι, είτε εμείς είτε κάποιο μέλος της οικογένειας που είναι στο σπίτι, να βγει έξω, είτε για ψώνια, είτε επειδή δουλεύει, είτε για κάποια άλλη εξωτερική ανάγκη, όταν επιστρέφει στο σπίτι, να συμπεριφερόμαστε απέναντί του σαν να είναι μολυσμένο το άτομο. Δηλαδή να παίρνει όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαιτούν προκειμένου να μην μεταφέρει έναν ιό που μπορεί να έχει μολυνθεί μέσα στο σπίτι. Το δεύτερο που αφορά τα ζητήματα της ατομικής υγείας έχουν να κάνουν με τις γνωστές οδηγίες για το συχνό πλύσιμο των χεριών, με καλό πλύσιμο βέβαια, όχι επιπόλαιο, με το θέμα το να προστατεύουμε τους άλλους όταν φτερνιζόμαστε ή όταν βρίχουμε, το θέμα της καθαριότητας, της συχνής καθαριότητας, των επιφανειών μες στο σπίτι ή και κυρίως θα έλεγα της καθαριότητας όλων των αντικειμένων που εισέρχονται στο σπίτι από τον εξωτερικό χώρο. Και στο τρίτο όπλο που διαθέτουμε, στο όπλο της ενίσχυσης του οργανισμού μας, εδώ παίζει μεγάλο ρόλο το θέμα της διατροφής. Πάντα η διατροφή αποτελεί την καλύτερη ασπίδα για την υγεία μας. Πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας αυτές τις μέρες με όσο γίνεται περισσότερα συστατικά τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και αυτά τα βρούμε κυρίως στα φρούτα και στα λαχανικά. Επίσης έχει σημασία να παίρνουμε πολλά υγρά και θα έλεγα κυρίως ζεστά υγρά, όπως είναι το τσάι, όπως είναι το χαμομήλι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το διάστημα σαν ζεστό ρόφημα. Και το άλλο επίσης που παίζει μεγάλη σημασία είναι ο ύπνος. Δηλαδή ο καλός ύπνος πάντα ξεκουράζει τον οργανισμό και αυξάνει την άμυνά μας. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό όσο είμαστε μέσα στο σπίτι να βρούμε τρόπους να ασκούμαστε. Γιατί η σωματική άσκηση δεν βοηθάει μόνο την σωματική μας υγεία, αλλά βοηθάει και την ψυχική μας υγεία. Και η ψυχική υγεία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, διότι όταν είμαστε σε καλή ψυχική διάθεση, έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε ιώσεις, κρυολογήματα και όλα αυτά τα οποία συχνά συμβαίνουν όλη αυτή την περίοδο. Άρα έχει σημασία η άσκηση και για τη σωματική μας υγεία και για τη ψυχική μας ευεξία. Πάντως, κύριε Τούντα, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον μέσα από την τεχνολογία μπορούμε να οργανώνουμε τέτοιου είδους ενημερωτικές ημερίδες για τον κόσμο και μάλιστα πάνω σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η διοργάνωση αυτής της ημερίδας γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφόρηση. Διότι ο κόσμος ανησυχεί, ο κόσμος φοβάται και
και ταυτόχρονα βλέπουμε να κατακλείζεται μέσα από τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης με πληροφορίες οι οποίες είναι ψευδείς, είναι πληροφορίες που δεν είναι τεκμηριωμένες και καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια επιδημία φόβου, πανικού που πρέπει να την αποτρέψουμε γιατί μπορεί να έχει χειρότερα αποτελέσματα από την επιδημία του κορονοϊού. Άρα κάθε προσπάθεια όπως αυτή η οποία συμβάλλει στην επιστημονική γνώση και στην πληροφόρηση είναι μια προσπάθεια η οποία ενισχύει το πολίτη σαν υπεύθυνο πολίτη και ο υπεύθυνος πολίτης είναι ο πληροφορημένος πολίτης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τούντα και αναμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένη τη διάλεξή σας στην ημερίδα. Εγώ ευχαριστώ πολύ.